Ε, ναι, βεβαίως. Σας μιλάω ξεκάθαρα. Ναι, είναι θετική θετικότατη η αποτίμηση του ρόλου και του έργου της κυνηγετικής οικογένειας στην διατήρηση βιοπικιλότητας και στη ρύθμιση διαφόρων οικοτόπων. Λοιπόν, ε, με ρωτάτε αν ε, όταν ανέλαβα αυτή τη θέση είχα την ίδια αντίληψη για τις ε, κυνηγετικέ ομοσπονδίες και τη συνομοσπονδία σε σχέση με το έργο που κάνουν ή δεν κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγει με την βαθιά επιστημονική τεκμηρίωση των διαφόρων προτάσεων και επιχειρημάτων της Κυνηγητικής Οικογένειας. Γνώρισα βεβαίως από πολύ κοντά τους εκπροσώπους και τα μέλη όλων των Κυνηγητικών Ομοσπονδιών και πολλών Συλλόγων και Σωματείων και πραγματικά έμεινα έκπληκτος, ευχάριστα έκπληκτος από το επιστημονικό δυναμικό που συνοδεύει κάθε απόφαση και κάθε πρόταση της Κυνηγητικής Οικογένειας. Εμείς εδώ στο περιβάλλοντο. Αποφασίσαμε ότι Υπουργείο Περιβάλλοντος και η κυνηγε, Κυνηγετική Οικογένεια πρέπει να βαδίζουν συντονισμένα, διότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις και πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η αγριόχειροι είναι ένας διαρκής πονοκέφαλος ε, για την Ήπεθρο. Ε, Βλέπουμε βεβαίω ότι αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε για παράδειγμα βιντεάκια ε, να αγριόχειρου να ανοίγουν κάδουσε απορριμμάτων στην Ιταλία, να σουλατσάρουν στο Βερολίνο. Δηλαδή έχουμε ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, πραγματικά έτσι δυσεπίλητο, που εδώ και πολλά χρόνια κρατάει. Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα είναι κυρίω τα υβρίδια και γι' αυτό το λόγο Εμεί με την ΕΞΕ, την Κυνηγική Συνομοσπονδία Ελλάδο, συντονιζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τον υπερπληθισμό. Επί τρία συνεχή χρόνια χρηματοδοτούμε συνεργεία δίωξη. Φέτο και πριν από λίγε ημέρε υπέγραψα την υπουργική απόφαση με την οποία θα δώσουμε μια ενίσχυση 255.000 ευρώ στην ΞΕ, έτσι ώστε να μα βοηθήσει στο έργο τη αντιμετώπιση του υπερπληθισμού. Και βεβαίω έχουμε και την Αφρικανική Πανόλη. Η Αφρικανικοί Πανόλη είναι επιθύρε, είναι στα, στα σύνορά μα, έχουμε στη Βουλγαρία. Είχαμε ένα κρούσμα στην περιοχή των, την ευρύτερη περιοχή των Σερών. Αμέσω κινητοποιήθηκε η Κυνηγετική Συνομοσπονδία και η εκεί η Κυνηγετική Ομοσπονδία και αμέσω το σφραγίσαμε την περιοχή και ε, μηδενίσαμε τον κίνδυνο. Ναι, θα υπάρχει πρόβλημα όπω όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια με το αγριογούρουνο, τον υπερπληθυσμό του εννοώ. Αλλά υπάρχει, όπως βλέπετε, και η αποφασιστικότητα του προϊού περιβάλλοντος, σε συνεργασία πάντοτε με την κυνηγετική ε, οικογένεια, να ε, βάλουμε ένα φραγμό για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ανατροπή της βιοπικιλότητας και της ισορροπία της φύσης. Το έχω πει πολλέ φορέ και το έχω πει και στη Βουλή επισήμω, απαντώντα σε αιτιάσει σε βάρο των κυνηγών κάποιων βουλευτών από κάποια κόμματα. Ότι δηλαδή ε, δεν μπορεί η, η θύρα να επιτρέπεται στην Ελλάδα και διάφορα άλλα τέτοια. Δύο πράγματα θα σα πω. Το ότι το Συμβούλιο τη Επικρατεία με μια, θα έλεγα, μεγαλοπρεπή απόφαση βγήκε και τεκμηρίωσε την δική του. Ε, στάση και τη δική του θέση. Ότι δηλαδή το κυνήγι στην Ελλάδα είναι μια άριστα οργανωμένη ε, δραστηριότητα. Γίνεται με όρους που ενσωματώνουν τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Επομένω, όταν μιλάμε για κυνήγι, να ξέρουμε ότι εδώ στην Ελλάδα μέσω τη ρυθμιστική που βγάζουμε εμεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντο και τη συνεργασία ε, ε, Υπουργείου ε, Κυνηγών και Θηροφυλακή. Το κυνήγι είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο, σωστά οργανωμένο γίνεται με σωστού κανόνε. Αυτό που είναι το πρόβλημα και είναι κοινό εχθρό Υπουργείου Περιβάλλοντο και τη κυνηγετική οικογένεια είναι οι λαθροθύρε. Και αυτού του λαθροθύρε εμεί του τσακίζουμε σε συνεργασία με τη θηροφυλακή βεβαίω και τι κυνηγετικέ ομοσπονδίε. Γι' αυτό άλλωστε πρόσφατα προχωρήσαμε σε νομοθετική ε, διάταξη με την οποία θέσαμε. Βάλαμε διοικητικά πρόστιμα για τις παραβάσεις περιθήρας, κάτι που δεν συνέβαινε πριν. Όπως επίσης κάναμε και κάτι ακόμα, σε συνεργασία πάντοτε με τους ίδιους τους κυνηγούς. Ετοιμάσαμε ένα point system, βάσει του οποίου εάν κάποιος κυνηγός υποπέσει σε κάποιες διαδοχικές ε, παραβάσεις, τότε του αφαιρείται η άδεια και θα πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις και μάλιστα θα τεθεί σε μικροσκόπιο η δική του κυνηγετική δραστηριότητα. Αυτά είναι βήματα πρωτοποριακά για την Ελλάδα και για κάποιες χώρες της Ευρώπης. Ε, άρα αυτό που κάνουμε είναι να εναρμονιζόμαστε κυνηγοί από την πλευρά τους και Υπουργείο Περιβάλλοντος από τη δική μας πλευρά με τα νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα πια είναι. Ζούμε σε εποχή κλιματικής κρίσης, η βιοπικιλότητα κινδυνεύει, άρα πρέπει να βάλουμε όλη μια σπίδα μπροστά στη βιοπικιλότητα, διότι αν δεν προσέχουμε είναι πολύ απλό ότι σίγουρα δεν θα έχουμε. Ακούστε, γενικέ και οριζόντιε απαγορεύσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν μα βρίσκουν σύμφωνο. Ειδικά στο ζητήματα των περιοχών Natura, ξέρετε ότι έχουμε ξεκινήσει μια εξαιρετικά αγώνιμη δημόσια διαβούλευση, το Υπουργείο πια, όχι μόνο οι μελετητέ που παρουσίασαν τι ειδικέ περιβαλλοντικέ μελέτε για τι περιοχέ Natura. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια αγώνιμη συνεργασία και ενημέρωση πρακτική. Παίρνουμε τους χάρτες, βλέπουμε τι ίσχυε πριν, τι, πρόκειται, τι προτείνει ο μελετή, αλλά και τι τελικά θα ισχύσει μετά από τη δική μας παρέμβαση του Υπουργείου. Ε, ε, ακούστε, το δόγμα έχει αλλάξει εδώ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό που παλιά ίσχυε και λέγανε ότι α, η φύση μέσα σε μια γυάλα και καθόμαστε απ' έξω και τη βλέπουμε, αυτό εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Θέλουμε τον άνθρωπο μέσα στη φύση. Θέλουμε τον γεωργό, θέλουμε τον κτηνοτρόφο, θέλουμε τον περιπατητή, θέλουμε τον κυνηγό, θέλουμε τον τουρίστα, θέλουμε τον, τον κάτοικο. Με όρου αηφορία, με κανόνε βιωσιμότητο να αντλεί πόρου από το δάσο, αλλά να επιστρέφει και στο δάσο τη δυνατότητα τη φύση να αναγεννάται διαρκώς και να προσφέρει τα καλά της στον άνθρωπο. Αυτό δηλαδή που κάνανε παλιά οι παππούδε μα και οι γιαγιάδε μα, αυτό είναι και το δικό μας ε, μότο, το νέο δόγμα, ότι δηλαδή η ανθρώπινη δραστηριότητα με κανόνες και με έλεγχο βεβαίως χωρεί και μέσα στις περιοχές Natura. Και τώρα ας έρθουμε στον ελέφαντα στο δωμάτιο ή αν θέλετε στο κυνηγό σκύλο στο δωμάτιο. Ξέρουμε πολύ καλά... Αυτά που προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες με μία απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αυτή η απόφαση βέβαια ανεστάλει στην ουσία για τον χρόνο και για το παράβολο που θα πρέπει να πληρώνουν οι κυνηγοί για την αποθήκευση, να το πω έτσι, του γενετικού υλικού των, σκύλων, των κυνηγετικών σκύλων. Ποια είναι η δική μας άποψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την οποία εν ευθέτω χρόνο, και τα λέω εν ευθέτω χρόνο αμέσως μετά τις εκλογές, όταν ξανά τα πράγματα μπουν σε μια σειρά, θα την συζητήσουμε και ενδοκυβερνητικά, αλλά και εκτός. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ότι τα σκυλιά των, του κυνηγιού δεν είναι ζώα συντροφιά. Είναι ζώα εργασία. Διότι, όπως σας είπα και πριν, όταν έχουμε πρόβλημα με την Αφρικανική Πανόλη, στους κυνηγούς, με τα κυνηγόσκυλα στρεφόμαστε για να την αντιμετωπίσουμε, είναι θέμα δημόσια υγεία και μάλιστα επίγον. Όταν έχουμε θέμα με τον υπερπληθισμό του αγριογούρουνου που ανατρέπει τη βιοπικιλότητα, σε ποιου στρεφόμαστε, στρεφόμαστε στου κυνηγού, οι οποίοι με τα κυνηγόσκυλα συγκροτούν τα συνεργεία δίωξη και πάνε να αντιμετωπίσουν το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Όταν έχουμε θέμα με, την, με τη λύσα στην Αλεπού, σε ποιου στρεφόμαστε, στου κυνηγού με τα κυνηγόσκυλα. Αυτά που σα είπα τρία από τα πολλά είναι εργασίε. Είναι θέματα που είναι πολύ σοβαρά, άπτονται της Δημόσιας Υγείας. Επομένως, άκουσα με πάρα πολύ, θα έλεγα, προσοχή και, θα έλεγα, αποδοχή την πρόταση της κυνηγετική Οικογένειας, την οποία και εγώ θα προωθήσω, ε, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει πρώτον τα, το παράβολο που έχει τεθεί στα 135, στα 15, 150 ευρώ, να πέσει δραματικά, να πέσει δραστικά. Άκουσα για 20 ευρώ από τι κυνηγετικέ ομοσπονδίε και μέρο, αν όχι όλο, από αυτό το ποσό να επιστρέφει στου ίδιους του κυνηγού μέσα από τι κυνηγετικέ του οργανώσει. Αυτό είναι κάτι που το βρίσκω πάρα πολύ θετικό, ενώ το ακούω πολύ έτσι σοβαρά και αυτό που πάντα κάνουμε εμεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντο, γιατί έτσι κινούμαστε πάντοτε στα θέματα τη θύρα, είναι να έχουμε τεκμηρίωση. Έχω ζητήσει λοιπόν από τι υπηρεσίε του Υπουργείου να μου φέρουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτά που μόλι σα είπα. Να τεκμηριώνουν δηλαδή το χαρακτήρα τη εργασία για τα κυνηγόσκυλα, να τεκμηριώνουν την ε, ανάγκη ε, μείωση επίση του παραβόλου. Διότι, ω γνωστόν, οι γουρουνάδε για παράδειγμα έχουν 7, 10, 15 σκυλιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε τέτοιε εποχέ δύσκολε, οικονομικά στενέ. Δεν ξέρω κατά πόσον ένα κυνηγό θα έχει αυτή τη δυνατότητα να δώσει τόσα πολλά χρήματα. Άρα, εμέσω τον οδηγεί στο να μην ακολουθήσει, να μην εφαρμόσει την, την πρόβλεψη του νόμου. Αυτό εμεί δεν το θέλουμε. Εμεί του κυνηγού θέλουμε συμμέτοχου, του θέλουμε ε, ε, συνεργάτε μα στα θέματα που, όπω σα προανέφερα, έχουν σχέση με τη βιοπικιλότητα, την αηφορία και βεβαίω πάντοτε του αυστηρού κανόνε στην, ε, στην θύρα. Αυτά είχα να σα πω και σα ευχαριστώ.